Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Πάμε για 2-3 ερωτήματα. Ελάτε παρακαλώ το όνομά σας και όσο πιο σύντομα μπορείτε. Όσο θα μπορέσω... Θα μπορέσετε, διότι περιμένουν και άλλοι. Θα το επιχειρήσω τουλάχιστον. Σταθόπουλος Χρήστος. Είμαι ο Γενικός Γραμματέας της Ανώνατα της Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδος. Η θεσμική εκπροσώπηση κοντολογής των γονιών. Περιμέναμε έτσι, κύριε Χατζηνικολάου, πραγματικά έτσι, για να ακουστεί και η φωνή των γονιών, όπου γινόμαστε αποδέκτες όχι μόνο των προβλημάτων που ακούστηκαν, αλλά και των προβλημάτων των παιδιών μας και των ανησυχιών, που δεν ξέρω κατά πόσο εν έτη 2014 μπορούμε να δώσουμε πιστικές απαντήσεις στα παιδιά μας, σε όλο αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε, όπου κατ' ουσίαν ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε την πιο ακριβή δωρεάν παροχή του κράτους προς τον πολίτη. Και μιλάμε για την παιδεία. Αν αναλογιστεί κανένας ότι όλα αυτά που αναφέρθηκαν περί φορολογίας ή περί μείωση των εισοδημάτων, τι ποσοστό καλείται κάθε οικογένεια σε σχέση με το εισόδημα το οποίο είχε πριν την κρίση και το τι χρειάζεται τώρα να καταβάλει για την μόρφωση των παιδιών, για την παιδεία των, και να δώσει το δικαίωμα στο όνειρο, πραγματικά φτάνουμε σε κάποιες απελπιστικούς υπολογισμούς. Όμως θα μπορέσω και είναι, αν το θέλετε, και αίτημα και παρένεση, αλλά και απαίτηση και προς εσάς και προς τον αντίστοιχο Υπουργό Παιδείας. Νομίζω ότι το θέμα αυτό δεν μπορεί να εξαντληθεί σε μόλις 5-10 λεπτά που μπορεί να έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι ένα γενικότερο θέμα και βεβαίως νομίζω είναι η επιτακτική ανάγκη να γίνει μια δημόσια συζήτηση. Θα τον προσκαλέσω τον Υπουργό Παιδείας και μακάρι να δεχθεί, να έρθει και να ανακριθεί εντός εισαγωγικών από τους πολίτες, όπως έκανε σήμερα ο Υπουργός των Εσωτερικών. Θεωρούμε πως γιατί αυτή δεν είναι εύκολη εκπομπή, είναι δύσκολη εκπομπή και δεν δέχονται όλοι οι πολιτικοί να τεθούν υπό τη βάσανο των ερωτημάτων των πολιτών. Και το λέω γιατί εγώ τιμώ τους πολιτικούς που δέχονται να έρθουν και να υποβληθούν στη βάσανο των ερωτημάτων και της ανάκρισης από τους συμπολίτες τους. Πείτε μας όμως 2-3 από τα προβλήματα στα οποία θα μπορούσε το Υπουργείο Εσωτερικών να συμβάλλει για να λειτουργούν καλύτερα τα σχολεία. Αν και τα προβλήματα των σχολείων είναι συγκρινούντα δοχεία, παράδειγμα, συγχωνεύσει σχολείων, που δεν είναι αρμοδιότητα σύμφωνο του Υπουργείου Εσωτερικών. Αυτό δημιουργεί κάποιες ναι, αλλά έχει και εκείνος αρμοδιότητες, ο κύριος Δινόπουλος, σχετικές με τη λειτουργία των σχολείων. Έχει τη χρηματοδότηση για τα κτίρια κλπ. Και όχι μόνο. Αυτό ακριβώς θέλω να κάνω τη σύνδεση, κύριε Χατζηνικολάου. Ελάτε όμως, πείτε μας σύντομα, τα λέω εγώ αντί για σας. Συγχωνεύσεις σχολείων, τι σημαίνει. Σημαίνει ανάγκη και ποιοτικότερες. Μην πάμε στις συγχωνεύσεις. Δεν είναι θέμα της ΕΑ. Σημαίνει ποιοτικότερες ανάγκες όσον αφορά τη μεταφορά των μαθητών. Γιατί όταν κλείνουμε ένα σχολείο, σημαίνει δημιουργούνται ανάγκες για μεταφορά των μαθητών σε κάποιο άλλο σχολείο. Αυτό έχει αναδειχθεί ως ένα κορυφαίο ζήτημα. Θα φέρουμε τον κύριο Λοβέρδο εδώ να το κουβεντιάσουμε μαζί. Ως ένα κορυφαίο ζήτημα που αφορά βεβαίως το Υπουργείο Εσωτερικών, αφορά τον κύριο Δινόπουλο, εφόσον ξεκινήσαμε 11 Σεπτέμβρη το σχολικό. Παρακαλώ ησυχία. Και εν μέσω παλινοδιών και μέσω ημιμέτρων που είχαν ακολουθεί τα προηγούμενα 8 χρόνια, με παρατάσεις στους διαγωνισμούς, στον διαγωνισμό τον οποίο είχε γίνει και στις συμβάσεις, φτάσαμε να είναι υποχρεωτικό να γίνουν νέες συμβάσεις για την μεταφορά των μαθητών, όπου βέβαια όλο αυτό ξεκίνησε μέσα σε ένα πλαίσιο, με ένα διεθνή διαγωνισμό, ο οποίος κηρύχθηκε άγωνος και ήταν αυτονόητο να κηρυχθεί, να φτάσουμε... σχεδόν να έχουν μπει στο Νοέμβρη και να μην έχει λυθεί οριστικά το πρόβλημα και το ζήτημα. Και μάλιστα να φτάσουμε να συζητάμε για να διπορματιστούν δρομολόγια για να καλύψουν τις ανάγκες ανά την επικράτεια, η οποία η πρόβλεψή του είναι ότι λήγουν οι συμβάσεις αυτές 28 Φλεβάρι. Μάλιστα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το σχολικό έτος όμως δεν λήγει 28 Φλεβάρι. Από εκεί μετά μπαίνουν στην ίδια ενότητα μπαίνουν κάποια πραγματικά πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Καλούνται και δεν έχουμε όμως άλλο χρόνο, πρέπει να ρωτήσουν και οι υπόλοιποι. Κάνατε ένα τεράστιο πρόλογο με προτάσεις για το τι εκπομπές να κάνουμε και δεν αξιοποιήσατε και το χρόνο. Και τα παιδιά πώς θα μεταφερθούν, δεν πρέπει να σας απαντήσουν. Αν μου επιτρέπετε συμπληρωματικά να βάλω. Κύριε Χατζηνικολάου, όχι, να μην βάλετε άλλο ζήτημα, γιατί πρέπει να μιλήσουμε. Σχετικό είναι με το θέμα. Στην επαρχία είναι ακόμα πιεστικότερο το ζήτημα, διότι καλούνται σε δρομολόγια ΚΤΕΛ να μεταφέρονται μαθητές του Δημοτικού,
αντιλαμβάνεστε χωρίς συνοδό. Και βέβαια και τα δρομολογημένα. Να έχουμε μία απάντηση, κύριε Υπουργέ. Και τα δρομολογημένα. Το καταλάβαμε. Ακούστε, σας παρακαλώ. Εντάξει. Λυπάμαι που είμαι αναγκασμένος να σας διακόψω. Είναι προκεχωρημένη ώρα. Αλλά θέλω να ενημερώσω τους πολυπληθείς τηλεθεατές της εκπομπής ότι ο Έλληνας φορολογούμενος δίνει 140 εκατομμύρια για τις μεταφορές μαθητών. Και θέλω επίσης να σας πω ότι μόλις πριν από λίγα χρόνια το ποσό αυτό ήταν σχεδόν διπλάσιο. Και γινόταν μια τεράστια σπατάλη. 140 εκατομμύρια για μεταφορές μαθητών. Το Υπουργείο Εσωτερικών τα έδωσε στις περιφέρειες, αγαπητέ μου. Τώρα, εάν κάποιες περιφέρειες καθυστέρησαν να κάνουν τους διαγωνισμούς, εάν κάποιες περιφέρειες ή περιφερειακές ενότητες, διότι στην ουσία οι μεταφορές αυτές γίνονται αναπεριφερειακή ενότητα, ανανομώ, εάν κάποιοι από αυτούς δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν τους διαγωνισμούς όπως έπρεπε να το κάνουν, με συγχωρείτε, δεν φταίει η κεντρική διοίκηση, η οποία πέρασε μάλιστα και τροπολογία με τον αρμόδιο υπουργό, τον αναπληρωτή, τον κύριο Λιονταρίτη, τον Θεόφιλο. Λοιπόν, πέρασε και τροπολογία ώστε να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο οι συνθήκες ώστε να γίνει μεταφορά μαθητών. Ας φροντίσουν λοιπόν και κάποιοι στην αυτοδιοίκηση, και το λέω με πολύ σεβασμό, διότι όντως υπάρχουν προβλήματα σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Όμως ο Έλληνας φορολογούμενος δίνει τα 140 εκατομμύρια για την μεταφορά των μαθητών. Το όνομά σας και το ερώτημά σας. Ναι. Τασιοπούλου Ηλιάνα λέγομαι, σχολικός φύλακας από Λάρισα. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να πω ότι κάποιοι μέσα σε μια νύχτα αποφάσισαν να καταργήσουν τον σχολικό φύλακα, τον θεσμό του σχολικού φύλακα. Το θέμα είναι ότι αδιαφορήσανε τελείως, η κυβέρνηση αδιαφόρησε τελείως για τις ζωές μας και τις ζωές των οικογένειών μας. Μας ρίξατε στην απελπισία, είμαστε στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, φτάσαμε σε σημείο να θρηνούμε θύματα. Εμείς όλη νύχτα χθες ταξιδέψαμε, γιατί στην Πάτρα σήμερα πήγαμε να αποχαιρετήσουμε έναν συνάδελφο που αφαίρεσε τη ζωή του λόγω του ότι δεν άντεξε αυτή την πίεση της δικής σας πολιτικής που έχετε. Το άλλο θέμα είναι ότι διώξατε τους σχολικούς φυλακές από τα σχολεία, αφήνοντας την περιουσία των Ελλήνων αφύλαχτη, πόσο μάλλον και την ασφάλεια των παιδιών μας, που κάθε μέρα βλέπουμε ότι είτε τα ναρκωτικά, είτε οι βανδαλισμοί, είτε οι εξωσχολικοί καραδοκούν συνέχεια. Άλλο ένα είναι ότι αφήσατε χωρίς εργασία τους γονείς των παιδιών αυτών, και λέγοντας μάλιστα ότι δεν είμαστε απαραίτητοι, δεν είμαστε αναγκαίοι. Πώς είναι δυνατόν να μην είμαστε αναγκαίοι και συγχρόνως να προσλαμβάνετε μέσω ΕΣΠΑ εργαζόμενους για 5 μήνες, τους βαφτίζετε επιστάτες και να καλύψετε αυτό το κενό. Έρχεται πάλι η κυβέρνηση και θέλει να κάνει έλεγχο σε όλους τους υπαλλήλους για την αξιολόγηση και αυτούς που μετατράπηκε η σύμβασή τους με το προεδρικό διάταγμα του Παυλόπουλου σε ορίστου χρόνου. Εμείς δεν μας δόθηκε αυτή η δυνατότητα, γιατί μας διώξανε πολύ πριν αξιολογηθούμε και πολύ πριν μας κάνουν έστω έναν έλεγχο. Είμαστε ο μοναδικός κλάδος με το μεγαλύτερο ποσοστό απολυμμένων. 1.500 είμαστε. Δηλαδή, έλεος, κάπου πρέπει να κάνετε κάτι. Το άλλο θέμα είναι ότι εμείς προσφύγαμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό γιατί διεκδικούμε την εργασία μας. Και ευτυχώς για τη δικαιοσύνη, το μεγαλύτερο ποσοστό, οι αποφάσεις είναι θετικές, είναι υπέρ μας. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρθει μια απόφαση. Είμαστε ο μοναδικός κλάδος που δεν ξέρω γιατί υπάρχει κάποια εμπάθεια. Απάντηση. Κάτι πρέπει να κάνει. Κύριε δηλαδή, Υπουργέ, τι σκοπεύετε να κάνετε με εμάς τους σχολικούς φύλακες? Δεν γίνεται άλλο. Δεν είμαστε νούμερα πάνω στους σχολικούς πίνακες είτε λογιστικά αφυλάδια. Αλίμονο. Ομολογώ, κύριε Χατζηνικολάου, ότι δυσκολεύομαι να απαντήσω. Θα περιοριστώ να δώσω μερικά στοιχεία και δυσκολεύομαι γιατί. Τέλος πάντων. Θέλω να πω λοιπόν ότι από τους σχολικούς φύλακες, τουλάχιστον τα στοιχεία τα οποία έχω από το αρμόδιο Υπουργείο, είναι ότι από τους σχολικούς φύλακες από τους 2021 έχουν απολυθεί, και το λέω έτσι όχι γιατί είναι νούμερα, αλλά για ενημέρωση των τηλεθεατών σας, έχουν απολυθεί 552 από τους 2021, ενώ 760 απασχολούνται με προσωρινές διαταγές, με δικαστικές αποφάσεις που είπε η κυρία. Για τους δημοτικούς αστυνομικούς, από τους 3.522 που ήταν αρχικά στη Δημοτική Αστυνομία, έχουν απολυθεί 73 λόγω πλαστών δικαιολογητικών και για άλλους 135 θα λήξει
η διαδικασία της κινητικότητας. Θέλω επίσης να συμπληρώσω ότι από τον επανέλεγχο των συμβάσεων, οι οποίες μετετράπησαν από ορισμένου σε αορίστου χρόνου την περίοδο κυρίως 2004-2006 και μετά με κάποιες αιτήσεις θεραπείες οι οποίες έγιναν, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία απόλυση. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ελέγχου αυτών των συμβάσεων και θέλω δύο σημεία να επισημάνω. Ότι αυτός ο οποίος θα πάρει την τελική απόφαση για λύση ή μη της σύμβασης είναι το ΑΣΕΠ και όσοι τέλος πάντων υποβληθούν σε αυτή τη διαδικασία έχουν το δικαίωμα διπλής ακροάσεως και στους ελεγκτές οι οποίοι κάνουν τους ελέγχους στους Δήμους και από το ίδιο το ΑΣΕΠ και για να υπάρξει απόλυση πρέπει να θεμελιώνεται αδιάσυστα και η υπαιτιότητα του εργαζομένου. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Εμείς περάσαμε δύο φορές από το ΑΣΕΠ. Δύο φορές περάσαμε. Δεν αξιολογηθήκαμε για τη δουλειά μας. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή δεν μας δόθηκε καν η ευκαιρία να μας ελέγξουν. Να δώσω και στο συνάδελφό σας μόνο 30 δευτερόλεπτα, παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, Αυγέρης Σωτήρης, λεγόμενος εκπρόσωπος των σχολικών φυλάκων Λάρισας, δεν απαντάτε στο ερώτημα. Αποφεύγετε να απαντήσετε. Η κυβέρνηση μονίμως διατυμπανίζει ότι θα αποκαταστήσει τις μεγάλες αδικίες. Μια μεγάλη αδικία είμαστε κι εμείς. Η συνάδελφος σας είπε ότι είμαστε σε ένταση, ερχόμαστε από μια κηδεία ενός συναδέλφου που αυτοκτόνησε. Και σας είπε λόγω της πολιτικής σας, οφείλετε να αποκαταστήσετε τις αδικίες, τις μεγάλες αδικίες. Αλλιώς θα έχουμε και άλλα θύματα, εκτός κι αν η κυβέρνηση θέλει να έχει θύματα. Θέλετε να θρηνούμε συνέχεια πάνω από φέρετρα? Η κυβέρνηση δεν θέλει να έχει θύματα. Σας επαναλαμβάνω, μου βάζετε, και ειδικά μάλιστα με το σημερινό γεγονός της Πάτρας, μου βάζετε ένα πολύ δύσκολο ερώτημα. Σας απάντησα με τον τρόπο που σας απάντησα, δίνοντας κάποια πραγματικά στοιχεία, τα οποία και σε μένα περιήλθαν, βεβαίως είναι απολύτως διασταυρωμένα, είναι από το αρμόδιο Υπουργείο, που δίνει την πραγματική διάσταση του ζητήματος αυτό το οποίο θέτεται. Το όνομά σας και το ερώτημα. Γεια σας. Βασικά το ερώτημα θα το κάνει ο Μίντο. Είμαστε εκπρόσωποι. Εδώ στο το μικρόφωνο. Ναι, απλά θέλω να πω δύο λόγια γι' αυτό πρώτα, να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή. Του κάνεις δηλαδή η πάσα. Ναι, είμαστε συνεργάτες γι' αυτό. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε από τη ραδιοφωνική ομάδα Σκέψου Αλλιώς του Ελληνικού Φόρου Μεταναστών. Ναι. Μια μεικτή ομάδα με παιδιά μεταναστευτικής καταγωγής και γηγενών. Δηλαδή ουσιαστικά τη νέα γενιά της Ελλάδος. Και θα δώσω το μικρόφωνο στο Μίντο να σας κάνει ευθύ μέσα στην ερώτηση. Γεια σας. Ατάλλα Μίντου λίγο μου. Θα ξεκινήσω την ερώτηση από την Αμυγδαλέζα, που πήγαινε το καλό καίρι με του Κηθεά ως διαπροτισμικός διαμεσολαβητής. Και έχουμε δει κάποια παιδιά εκεί που έχουν πει φυλακή, τους έχουν συλλάβει επειδή έμεινε η μάνα του ή η πατέρα του χωρίς δουλειά, με αποτέλεσμα να μένει το παιδί χωρίς την άδεια παραμονή και να μείνει στη φυλακή ένα μήνα και δύο μήνες που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Και να έχουμε δει και κάποια άλλα παιδιά, μετανάστες, που έχουν δει 10 χρόνια και 20 χρόνια στη χώρα, αλλά λόγω κρίσης δεν έχουν ένσημα, με αποτέλεσμα πάλι να μένουν χωρίς χαρτιά. Μετά από 20 χρόνια, 25 χρόνια που ήταν νόμιμοι, να μένουν παράνομοι. Η ερώτηση είναι που θέλω να σας κάνω, αν υπάρχουν λύσεις για αυτά τα πράγματα που σας είπα, για την επιστημική γέννηση, που δεν το έχουν τα παιδιά που έχουν γεννηθεί εδώ ακόμα, δεν έχουν επιστημική γέννηση, δεν έχουν την ηθυγένεια, και για τους μετανάστες που είναι εδώ 20 χρόνια και 30 χρόνια και νόμιμοι και τώρα είναι παράνομοι. Ευχαριστώ. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει αρμοδιότητα για την νόμιμη μετανάστευση. Ένα στοιχείο μόνο να σας δώσω, ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 600.000 περίπου νόμιμοι μετανάστες, και το λέω και αυτό, εκ των οποίων το 68% προέρχονται από την Αλβανία. Τον Ιούνιο τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος κώδικας μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης και περιέχει αρκετές διευκολυντικές διατάξεις όσο αφορά την εξασφάλιση της άδειας παραμονής. Αναφέρω χαρακτηριστικά, μειώθηκαν οι κατηγορίες των αδειών διαμονής από 50 σε 19 και καταργήθηκαν και πολλά από τα δικαιολογητικά τα οποία ήταν απαραίτητα για να εκδοθεί αυτή η άδεια παραμονής. Οφείλω να πω όμως τούτο, ότι ακριβώς εξαιτίας των πολλών αιτήσεων αδειών παραμονής τις οποίες έχουμε και εξαιτίας και των διαρθρωτικών προβλημάτων του δημοσίου, ειδικά στην αποκεντρωμένη περιφέρεια και λόγω της έλλειψης προσωπικού, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στην διαδικασία αυτή της εκδόσεως
των αδειών παραμονής. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί, όμως με την εφαρμογή του κώδικα έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα πράγματα και ελπίζουμε και σε μεγαλύτερη βελτίωση. Ωραία, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς γίνεται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι μετανάστες δεύτερης γενιάς να παίρνουν σχεδόν αυτόματα την ηθαγένεια, ενώ στην Ελλάδα να ακολουθείται μια χρονοβόρος διαδικασία και όσο αυτή η διαδικασία μένει να ολοκληρωθεί, αυτοί οι άνθρωποι στερούνται βασικών δικαιωμάτων. Η διαδικασία πράγματι απαιτεί ένα χρονικό διάστημα το οποίο, εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά σίγουρα υπολείπεται, αν το θέλετε, του χρονικού διαστήματος σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όμως και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ή καθυστερούν, όπως είπατε, να πάρουν την ελληνική ηθαγένεια, έχουν τις άδειες παραμονής, δεν έχουν κάποιο... Όχι, εγώ μιλάω για τους μετανάστες δεύτερης γενιάς που έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν δεν έχουν πρόβλημα παραμονής, υπάρχουν όμως γραφειοκρατικές διαδικασίες που καλά κάνετε και το επισημαίνετε, οι οποίες πράγματι καθυστερούν, ειδικά σε νέα παιδιά, να πάρουν την ελληνική ηθαγένεια και μάλιστα πολλές φορές δημιουργείται και ένα θέμα με ανθρώπους από αυτούς οι οποίοι έχουν τελειώσει τις πανεπιστημιακές τους σπουδές στην Ελλάδα, θέλουν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη και δεν μπορούν για οικονομικούς λόγους, διότι αναγκάζονται και πληρώνουν δίδακτρα από σαν να είναι πολίτες μιας άλλης χώρας και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύο τελευταίες ερωτήσεις, κύριε Υπουργέ. Την ανοχή σας ξέρω ότι είναι πολύ προχωρημένη η ώρα. Κύριε Υπουργέ, γεια σας. Ονομάζομαι Μωυσίδης Ιάκωβος. Είμαι γεωλόγος γεωχημικός περιβάλλοντος και διοριστέως στην περιφέρεια Θεσσαλίας από το 2009. Και θα ήθελα να εδώ πω το εξής. Εδώ και πέντε δηλαδή. Χρόνια και πάμε στον έκτο. Μάλιστα. Έχει συμβεί το εξής. Έχει βγει απόφαση κατανομής. Έχει συμπεριλάβει τους υπόλοιπους γεωτεχνικούς. Δεν έχει συμπεριλάβει ούτε έναν γεωλόγο. Λέγατε για καταστροφές. Ούτε έναν γεωλόγο. Εκτός αυτού, εκτός από την δικιά μου ειδικότητα, δεν έχει συμπεριλάβει ούτε τους τοπογράφους ούτε και κάποιες ακόμα ειδικότητες ΤΑΦ-Ε. Θα ήθελα να σας πω τι θα πρέπει να γίνει με αυτές τις ειδικότητες, δεδομένου ότι έχει βγει μια κλειστή προκήρυξη για τους διοριστέους, στην οποία όμως και σε αυτές οι ειδικότητες δεν συμπεριλαμβάνονται. Ακούστε, γι' αυτό είμαι υπεύθυνος εγώ. Ναι. Διότι όπως σας είπα, αρμόδιο ήταν το Υπουργείο Εσωτερικών για την κατανομή αυτών των προσλήψεων που εκ των δεσμεύσεων της χώρας, εκ των δεσμεύσεων του μεσοπρόθεσμου, είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε. Δηλαδή 470 θέσεις μόνιμου προσωπικού στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στις αποκεντρωμένες διοικήσεις. 470 μπορούσαμε να τους εξασφαλίσουμε αυτή την πραγματικά επίζηλη, το λέω, θέση του μόνιμου στο δημόσιο είτε στην αυτοδιοίκηση. Επιλέξαμε με βάση κριτήρια κοινωνικά. Προτιμήσαμε δηλαδή, ήμασταν αναγκασμένοι μάλλον, να κάνουμε την κατανομή δίνοντας προτεραιότητα στις κοινωνικές δομές. Γι' αυτό τον λόγο και αδικήθηκαν κάποιοι άνθρωποι, πολλοί εκ των οποίων είχαν προτεύσει και στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Βέβαια, χρειάζεται, κύριε Υπουργέ, και κάποιο εξειδικευμένο προσωπικό. Χρειάζεται, κύριε Χατζηνικολάου. Ειδικά σε τομείς σαν αυτόν που ανέφερε ο συνομιλητής μας. Ελάτε. Τελευταίο υπάρχουν ερώτημα. Βρεφονιπιακοί σταθμοί χωρίς βρεφονιπιοκόμους όμως. Πιστέψτε με, δεν ήταν εύκολη η απόφαση. Μάλιστα. Αλλά ασφαλώς την ευθύνη την έχει η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Ελάτε. Το όνομά σας. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Κουβαράς και είμαι συνταξιούχος της Πολεμικής Αεροπορίας και τέως αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πολιτικών Συνταξιούχων της Πολεμικής Αεροπορίας. Θα μιλήσω για ένα θέμα μείζων, το οποίο αφορά την περιφέρεια, γιατί άκουσα τα οποία καλυφθήκαν τα περισσότερα θέματα, προς τον κύριο Υπουργό. Μιλάμε για μια μεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσμό περιοχή του ιστορικού Δήμου Τανάγρας, στο οποίο ήταν το επίνιο της Βιωτίας κατά την ονομασία αρχαία Δήλιον και σήμερα στο Δήλεση δεν υπάρχει διοικητική υπόσταση. Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει δημοτική ενότητα. Παρά τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου το Μάρτιο, στο Υπουργείο σας βρίσκεται η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ομόφωνα αποφασίσαν να δημιουργηθεί Δημοτική Ενότητα Δηλεσίου. Δεν είναι καν κοινότητα. Σε αυτή την περιοχή δεν μπορείς να αναπτυχθείς. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Και ξέρετε, με τις ανοχές της εκάστοτε αρχής,
όλων των αρχών, γίνεται αυθαίρετη δόμηση, όπως είπατε και στις προηγούμενες συζητήσεις με τους λοιπούς ομιλούντες, και δεν υπάρχει και σχέδιο πόλεως. Αυτό δηλαδή το οποίο γίνεται, αναγκάζονται να χτίσουν οι κύριοι επάνω σε ποτάμια όπως αναφέρατε, και κάποτε οι δρόμοι που είναι 2 μέτρα και δεν χωράει ένα αυτοκίνητο, θα αναγκαστούμε για να ανοίξουμε τους δρόμους να γκρεμίζουμε τα αυθαίρετα. Και τότε θα γίνεται το έλα να δεις εκεί πέρα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, πέραν αυτών ότι είναι και αρχαιολογικός χώρος, κύριε Υπουργέ, να μας πείτε το εξής. Είναι στις προθέσεις σας να δώσετε διοικητική υπόσταση σε περιοχές όπως ανέφερα για το Δήλεση και γενικότερα στην Ελλάδα, να υπάρχει στον καταστατικό χάρτη σαν 5η ενότητα, γιατί δεν αναφέρεται, ο Δήμος Τανάγρας χωρίζεται σε 4 διαμερίσματα. Το 5ο του Δηλεσίου και σε μεγαλύτερο σε πληθυσμό εξ όλων αυτών των ενοτήτων παραμένει ακυβέρνητο. Χωρίς τα ΕΣΠΑ να καταναλώνονται εκεί στην παραλία που είναι, όπως σας είπα στην αρχή, ένα επίνιο με ωραίες παραλίες και καταναλώνονται σε χωριά με 200 κατοίκους. Δεν το είναι... καλοκαίρι είναι 50.000 οι κάτοικοι και το χειμώνα οι μόνιμοι είναι 3.500. Ένα αυτό είναι για να αναπτυχθούν, να δώσουν όθηση στην τοπική αλλά και στην εθνική μας οικονομία. Μιλάμε για παραλιακά μέρη με υποδομές. Και ένα τελευταίο και τελειώνω. Ο δρόμος Σχηματαρίου που ενώνει το Σχηματάρι με τον Οροπό, το χειμώνα γίνεται χύμαρος. Δεν υπάρχουν ούτε πεζοδρόμια και ο κίνδυνος είναι μεγάλος και για τους πεζούς και για τα αυτοκίνητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, μου λέτε ένα απολύτως εξειδικευμένο ζήτημα. Θα έλεγα ότι παρόμοια όμως ζητήματα με δημοτικές ή περιφερειακές ενότητες υπάρχουν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Θα ήταν, πώς να το πω, ανεύθυνο εκ μέρους μου τώρα να σας πω οτιδήποτε σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Αυτό το οποίο όμως μπορώ να σας πω είναι ότι εφόσον υπάρχει το σχετικό αίτημα, δεν το γνωρίζω. Ασφαλώς και πρέπει να εξεταστεί και να σας δώσουμε μια απάντηση. Μας τη χρωστάτε την απάντηση, κύριε Υπουργέ. Δείτε το με τις υπηρεσίες σας. Βέβαια. Να έχουμε την απάντηση για να ενημερώσουμε... Και προσωπικά ο κύριος Κουβαράς, με τον οποίο... Να ενημερώσουμε τον συμπολίτη μας. Σας ευχαριστώ θερμά και εσάς, κύριε Υπουργέ, και τους συμπολίτες μας που ήρθαν εδώ για την απόψινή συζήτηση. Καλό ξημέρωμα.